Λοιπόν, εμείς πάμε να καλημερίσουμε και να υποδεχθούμε τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γεια σας, κύριε Αρκουμανέα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω μαζί τώρα να παρακολουθήσουμε πριν από λίγο το μήνυμα που ανέβασε στα social media ο Πρωθυπουργός επαφορμής του γεγονότος ότι ξεπεράσαμε τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, το οποίο συνοδεύεται όμως και από ένα μικρό βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, το σύντομο βιντεάκι για το γεγονός ότι ξεπεράστηκαν τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι 5 εκατομμύρια τσιμπήματα και πλήρως εμβολιασμένοι είναι 1.812.000, νομίζω, τα τελευταία στοιχεία, χιλιάδες συμπολίτες μας. Είστε ικανοποιημένοι προφανώς από το πρόγραμμα εμβολιασμού. Τι έχετε να μας πείτε, κύριε διοικητά, για τις επόμενες πλατφόρμες που ανοίγουν? Αύριο ανοίγουν 35-39, σωστά, με όλα τα εμβόλια. Σωστά, ανοίξανε το 40-44 με όλα τα εμβόλια, ανοίγει το 35-39. Μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες για όλα τα εμβόλια, αλλά είναι σημαντικό ότι φτάσαμε τα 5 εκατομμύρια, ξεκινήσαμε το Γενάρη. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 31% του πληθυσμού να έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση, που δίνει μια σημαντική ανοσία, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δεύτερη δόση. Το 17% έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Συνεχίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τον εμβολιασμό, γιατί το εμβόλιο, το έχουμε μάθει όλοι πλέον, είναι η λύση σε αυτή την πανδημία. Έχετε στοιχεία για το πόσοι ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι νοσηλεύονται στις μονάδες συντατικής θεραπείας και γενικά στα νοσοκομεία? Το έχουμε πει ότι αυτοί που καταλήγουν σε ΜΕΘ, άρα έχουν νοσήσει βαριά ή έχουν δυστυχώς πεθάνει, εμβολιασμένοι είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, είναι κάτω από το 5%, μάλιστα με δύο δόσεις είναι στο 1%. Άρα βλέπουμε ότι με το εμβόλιο μειώνεται τραγικά, δηλαδή 20 φορές κάτω η πιθανότητα να νοσήσεις βαριά ή να πεθάνεις. Γι' αυτό ακριβώς συνιστούμε να κάνουν όλοι το εμβόλιο και οι νέοι. Γιατί είναι βασικό, πρέπει να πούμε τώρα που ανοίγουν και οι ηλικιακές ομάδες, οι πιο μικρές, ότι οι νέοι καταρχάς μπορεί να νομίζουν ότι ήδη, και είναι γεγονός, ότι δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τους μεγαλύτερους, αλλά καταρχάς μπορεί οι ίδιοι να το μεταφέρουν σε μεγαλύτερους, να κολλήσουν και να το μεταφέρουν σε έναν συγγενή τους, στους γονείς τους, οι οποίοι να έχουν κάποιο πρόβλημα ή να ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Άρα πρέπει να κάνουν τον εμβολιασμό, όπως φυσικά και κάποιες μεταλλάξεις που έχουμε δει ότι είναι πιο μεταδοτικές και έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις μικρές ηλικίες. Άρα και οι νέοι πρέπει να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Πώς σας προβληματίζει πάντως, κύριε Αρκουμανέα, το γεγονός ότι ένας στους τρεις ηλικιωμένους, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, δεν προσέρχονται για εμβολιασμό? Και δεν αναφερόμαστε στους ανήμπορους ανθρώπους. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μια χαρά στην υγεία τους και αποφασίζουν να μην εμβολιαστούν. Έχουμε εκεί το 67% στους 85 και άνω. Πρέπει να μεγαλώσει αυτό το ποσοστό. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, γίνεται η καμπάνια. Κάθε φορά που ο κύριος Θεμιστοκλήρωσης μας κάνει και τις ανακοινώσεις, βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει. Πιστεύω στο επόμενο χρονικό διάστημα θα φτάσουμε πάνω από το 75-80%. Η εικόνα τώρα που έχετε για τις μεταλλάξεις είναι ότι καλύπτονται από τα εμβόλια που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά. Και πώς σας προβληματίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι μεταλλάξεις? Και αυτή τη στιγμή ποια είναι η κυρίαρχη στη χώρα μας? Γενικά, επειδή με προβληματίζουν πολλά και με ανησυχούν πολλά, επειδή ρωτάτε, και οι μεταλλάξεις. Και οι μεταλλάξεις μας ανησυχούν, τις επιτηρούμε. Έχουμε το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης, το οποίο βλέπουμε όλα τα στελέχη, τα επιτηρούμε. Στις πύλες εισόδου κάνουμε PCR και γονιδιωματική επιτήρηση για όλα τα θετικά. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Μας ανησυχούν στο βαθμό που ποτέ δεν ξέρεις ποια μετάλλαξη μπορεί να είναι πιο μεταδοτική ή να μειώνει την απόκριση του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανησυχία από κάποια μετάλλαξη. Τις επιτηρούμε ακριβώς για να μην έχουμε κάποια έκπληξη στο μέλλον. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό. Για να έρθει ένας άνθρωπος, ένας τουρίστας στην πατρίδα μας, μια πτήση τσάρτερ, ας πούμε, να φτάσει στην Σαντορίνη, ελέγχονται όταν κατεβαίνουν, κύριε Αρκουμανέα? Γιατί από το Ελευθέριος Βενιζέλος, για να ταξιδέψω, πρέπει να δείξω ένα αρνητικό self-test, αν μη τι άλλο. Ενώ το αν μη τι άλλο είναι ανεμοριακό, ή να έχω εμβολιαστεί, ή να έχω ένα χαρτί που να λέει ότι έχω περάσει τον κορονοϊό. Ένας τουρίστας, ο οποίος φεύγει από τη Ζυρίχη, ας πούμε, και έρχεται στη Σαντορίνη, ελέγχεται όταν φτάνει στη Σαντορίνη?
Είδαμε καταρχάς ότι θα ισχύσει από 1η Ιουλίου το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν και μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό και το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση όταν έχεις ή πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχουμε 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση αν είναι διδοσικό ή 14 μέρες μετά την πρώτη δόση αν είναι το Johnson & Johnson. Έχουμε αν έχεις αρνητικό PCR ή rapid test ή αν έχεις νοσήσει τους προηγούμενους 2 με 9 μήνες. Άρα, καταρχάς, με αυτό το πιστοποιητικό μπορείς να ταξιδέψεις ελεύθερα. Αυτό δεν σημαίνει, όπως και εμείς που ανοίγουμε τον τουρισμό και τον έχουμε ανοίξει, στις πύλες εισόδου δεν κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Άρα, όποιος έρχεται, καταρχάς πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, αλλά μετά έχουμε και εμείς το δικαίωμα και κάνουμε με το γνωστό αλγόριθμό μας που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι, συνεχίζουμε να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το φετινό καλοκαίρι με το περσινό. Καταρχάς, κάνουμε 10 φορές περισσότερα τεστ και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τα self-test, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια self-test που γίνονται. Μιλάμε για τα rapid test και τα PCR, είναι 10 φορές παραπάνω. Έχουμε τα εμβόλια που είναι και η λύση. Βλέπουμε πολλά νησιά μας και με το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία έχουμε φτάσει στο 30% και τις επόμενες εβδομάδες θα φτάσουν πάνω από το 50%. Άρα λέτε ότι θα υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, θα υπάρχει μια σχετική ασφάλεια στα νησιά φέτος. Μα είναι ξεκάθαρο ότι όπου το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού θα είναι πολύ μεγάλο, δεν πιστεύουμε ότι θα δούμε συρροές. Οι συρροές μπορεί να υπάρχουν σε περιοχές που το απέχουμε να έχουν πολύ μικρό ποσοστό εμβολιασμού. Γι' αυτό ακριβώς όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε δει ότι η οργάνωση είναι εξαιρετική. Έχουμε λάβει τα εύσημα από όλους και από τους πολίτες, αλλά και από φορείς του εξωτερικού για την οργάνωση που έχει γίνει με το σύστημα και την εκστρατεία εμβολιασμού. Και καλούμε λοιπόν όλους να πάνε εμβολιαστούν για να τελειώνει αυτή η πανδημία και να επιστρέψουμε σε κάποια κανονικότητα. Γιατί θα πάρει καιρό για να πάμε στην απόλυτη κανονικότητα. Εδώ ήθελα να σας πάω. Άρα το καλοκαίρι προφανώς θα το βγάλουμε με μάσκες. Και πιθανότητα και το φθινόπωρο και με μάσκες θα είμαστε. Γενικά οι μάσκες θα μείνουν για κάποιο διάστημα. Έχουμε δει ότι στο εξωτερικό υπάρχουν οδηγίες που έχει βγάλει και το CDC και εξετάζει και το ECDC, ώστε να οι μάσκες σε κάποιες περιπτώσεις για πλήρως εμβολιασμένους πολίτες να μην τις φοράνε. Ναι. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού και το ποσοστό εμβολιασμού. Κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση θα γίνει και στη χώρα μας, αλλά βλέπουμε ότι η μάσκα ήταν ένα από τα βασικά όπλα που είχαμε πριν το εμβόλιο. Πότε και παραμένει το καλύτερο προστατευτικό μέσο. Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσουμε εμείς σε ένα τέτοιο ποσοστό εμβολιασμένων, δηλαδή ένα ποσοστό ανοσίας τέτοιο που θα μας επιτρέπει οι εμβολιασμένοι να καθόμαστε με τους άλλους εμβολιασμένους άνευ μασκών? Κοιτάξτε, το συνολικό αυτό το τείχος ανοσίας που λέμε και αυτό που ψάχνουμε, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί απόλυτα, οι επιστήμονες λένε ότι είναι περίπου στο 70-75% του πληθυσμού. Ναι. Άρα έχουμε κάποιους μήνες και εμείς. Ευτυχώς με 100.000 και 110.000 την ημέρα εμβολιασμούς που επιτυχάνουμε, είναι πολύ μεγάλο, είναι σχεδόν το 1% του πληθυσμού. Αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς και να έχουμε και την διαθεσιμότητα των εμβολίων αλλά και την ανταπόκριση των πολιτών, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσουμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο για τους ενήλικες. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποια σαφής εικόνα, επειδή βγαίνουν οδηγίες για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει και οι οποίοι τους είπαν ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν 6 μήνες μετά, 6 μήνες μετά να κάνουν μία δόση. Υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς οι άνθρωποι έχουν νοσήσει. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει την λίμωξη αυτή χωρίς συμπτώματα. Πώς θα το ξέρει για να κάνει τη μία δόση? Καταρχάς, έχουμε επίσημα πάνω από 300.000 οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Όπως σωστά λέτε, μπορεί να υπάρχουν και υπάρχει. Και οι οποίοι, συγγνώμη κύριε Διοικητά, και ένας άνθρωπος, αν εγώ έχω περάσει τον κορονοϊό, αν κλείσω το ραντεβού για το εμβόλιο και πάω να εμβολιαστώ, θα με βρουν ότι έχω περάσει τον κορονοϊό και δεν πρέπει να εμβολιαστώ? Άρα θα με σταματήσουν στο εμβολιαστικό κέντρο? Από σήμερα, όσοι έχουν νοσήσει και είχαν το πρώτο ραντεβού, θα ακυρωθεί, θα λάβουν καινούριο μήνυμα, ώστε να είναι μέσα στα χρονικά όρια που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού το 6 με 12 μήνες. Και αν είχαν κάνει την πρώτη δόση και δεν είχαν κάνει τη δεύτερη, θα ακυρωθεί η δεύτερη δόση, θα ειδοποιηθούν πότε θα έρθει το επόμενο ραντεβού πάλι με SMS. Όπως και στους 6 μήνες θα σταλεί SMS για να τους θυμίσει ότι πλέον μπορούν να κάνουν τον εμβολιασμό. Το Εθνικό Μητρό διασυνδέθηκε με το εμβόλιο. Άρα έχετε όλα τα στοιχεία και αυτομάτως θα ενημερωθούν οι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να κάνουν, παραδείγματος χάρη, σήμερα το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, για τους ασυμπτωματικούς, ενώ δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας οι άνθρωποι, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν έχουν.
δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα όλοι, αν το γνωρίζουν, είπαμε ποια είναι η οδηγία, θα τους έρθει και το SMS βάσει το άμκα τους. Αλλιώς θα κανονικά προχωράνε στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Λοιπόν, το φθινόπωρο τώρα θα μας βρει με να εμβολιάζονται παιδιά πρώτον ή είναι πολύ μακριά. Σας λέω τώρα μακρινές, σας λέω χαμογελάτε, σας λέω μακρινά πράγματα. Θεωρώντας και εγώ με τους αριθμούς... Θα σας έλεγα το γνωστό, κοιτάμε βδομάδα-βδομάδα, τις γνωστές επόμενες δύο εβδομάδες. Αλλά αντιλαμβάνω ότι Αυτός ο ιός μας έχει μάθει να μην κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις. Προφανέστατα, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα για τέταρτο κύμα και αν το φθινόπωρο τι θα γίνει, είναι όλα. Τα κοιτάμε και εμείς, τα κοιτάει και η παγκόσμια κοινότητα. Αυτή τη στιγμή μεταλλάξεις, όπως σωστά είπατε. Μένουμε στο ότι αυτή τη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, είχαμε 20% μείωση, που είναι η μεγαλύτερη από την αρχή του έτους, στο συνολικό αριθμό κρουσμάτων που καταγράψαμε. Άρα είμαστε αισιόδοξοι μαζί με τη μείωση στους θανάτους που βλέπουμε καθημερινά, μαζί με τη μείωση διασωληνωμένων, που πλέον είναι κάτω από τους 570. Αυτά είναι τα αισιόδοξα. Παραμένουμε προσεκτικοί, δεν έχει τελειώσει. Καταγράφουμε ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων καθημερινά και δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας ακόμα πεθαίνουν. Ως προς το Σεπτέμβριο τώρα, πιστεύω ότι αν έχουμε εμβολιαστεί στο βαθμό που πρέπει όλοι μας, δεν θα κινδυνέψουμε από κάποιο επόμενο κύμα. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εμβολιαστούμε. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα χρειαστεί αυτή η τρίτη δόση που λένε. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τα κοιτάμε, τα επεξεργαζόμαστε. Νομίζω και ότι υπάρχει μια σχέση ειλικρίνειας με τους πολίτες και θα τους ενημερώσουμε. Όπως έγινε και για την δόση για αυτούς που έχουν νοσήσει. Κύριε Διοικητά, κλείνοντας τώρα, έχουμε δύο περιστατικά σοβαρών θρομβώσεων. Είναι μια 48χρονη γυναίκα στην Θήβα με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson και μια 44χρονη γυναίκα υπέρμαχος του εμβολιασμού. Έδωσε αγώνα η γυναίκα για τον εμβολιασμό, η οποία είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, εμβολιασμένη με το AstraZeneca στην Κρήτη. Έχετε εικόνα στον Εθνικό Οργανισμό Υγείας εάν όντως συνδέονται αυτά τα περιστατικά με το εμβόλιο ή όχι και πότε θα έχουμε νεότερα? Αυτά υπάρχει ειδική επιτροπή στον ΕΟΦ, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, που κοιτάει τις πιθανές παρενέργειες μαζί με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Είναι ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί και γι' αυτό ακριβώς συστήνουμε να γίνονται οι εμβολιασμοί και με το AstraZeneca και με τον Johnson & Johnson και με όλα τα εμβόλια. Και έχουν βγει και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους γιατρούς για τις όποιες πιθανές περιπτώσεις θρομβώσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αισιόδοξη και προσεκτική. Μακάρι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Vamos a...